εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σήμερα που είναι η απαρχή του νέου σχολικού έτους, ήρθαμε εδώ στο σχολείο σας, που είναι ένα όμορφο κτίριο και δημιουργεί έτσι μια έξαρση της ψυχής, να γιορτάσουμε μαζί σας την έναρξη των σχολείων. Και γι' αυτό νιώθουμε χαρά εμείς οι μεγάλοι, ιδιαίτεροι, γιατί βλέπουμε μπροστά μας τα παιδάκια μας με μάτι λαμπερό και με την καρδιά τους φλεγωμένη από την επιθυμία να μεγαλώσουν, να μορφωθούν και να επιτύχουν στη ζωή και να χαρίσουν σε όλους εμάς τη χαρά και τη δημιουργία. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι μαζί σας και σας προσφώνησα μαζί δασκάλους και παιδιά, γιατί δεν μπορεί να νοηθεί ο δάσκαλος χωρίς το μαθητή, αλλά ούτε και ο μαθητής χωρίς το δάσκαλο. Όπως η μάνα δεν μπορεί να χωριστεί από το παιδί και το παιδί από τη μάνα. Έτσι. Σε όλες σας, μαθήτριες, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καλή χρονιά. Από μεριάς μας έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να είναι καλή αυτή η χρονιά. Τα ορολόγια προγράμματα, το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και η διδακταία ύλη έχουν ανανεωθεί. Τα βιβλία σας περιμένουν από το καλοκαίρι και τα έξοδα των σχολικών επιτροπών έχουν ήδη καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος, φέτος δεν λείπουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί, χάρη αφενός σε ένα επιτυχή σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ταχύτατα και άρα έγκαιρα, αφετέρου χάρη στη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών που εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια. Για το 2017-18 προετοιμάζονται νέες μεταρρυθμίσεις με την πίστη ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το εφαλτήριο που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Η καταστέγασή μας στο καινούριο σχολείο είναι πια γεγονός. Γι' αυτό σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τελέσουμε τον αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς παρουσία των εκλεκτών προσκεκλημένων. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι εγγραφές των μαθητών στα συστεγαζόμενα 11ο και 12ο δημοτικά σχολεία γίνονταν με την προοπτική του 12ου και σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που οι προσδοκίες των γονιών δεν διαψεύστηκαν. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι η διαδικασία για την οικοδόμηση του νέου διδακτηρίου ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ιδιαίτερα από τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Πέτρος Καλτεζιώτης, που τότε ήταν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Η υλοποίηση όμως του έργου και η ολοκλήρωση συνεχίστηκε από την τωρινή δημοτική αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια μέσω χρηματοδότησης και πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αν κάτι ξεκινάει, όλοι έχουμε χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα. Άλλωστε σήμερα πιστεύω ότι αισθανόμαστε όλοι αυτό, κυρίως τα παιδιά, τα οποία βρεθήκανε πάλι στο σχολείο, σε αυτή την κυψέλη μόρφωσης και δημιουργίας. Η χαρά σήμερα όμως είναι ιδιαίτερη, γιατί βρισκόμαστε σε ένα νέο εκπαιδευτήριο, το οποίο έγινε εδώ στην πόλη μας, στην Τρίπολη, σε μια οικονομικά δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Παρ' όλα αυτά έγινε και θα στεγάσει τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε, να το διατηρήσουμε καθαρό, να το διατηρήσουμε χωρίς ζημιές, να το κάνουμε ζημιές, γιατί αυτό το σχολείο θα στεγάσει
και θα μορφώσει και θα εκπαιδεύσει και θα παιδεύσει για πάρα πολλά χρόνια πολλούς μαθητές της πόλης. Καλώς ήρθαμε, καλώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Κάτι για το οποίο αγωνίστηκαν αρκετά χρόνια οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η αυτοδιοίκηση και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια προκειμένου να ολοκληρώσει ένα καινούριο σχολικό συγκρότημα. Παρατηρώ ότι τα πρόσωπά σας που λάβουν από χαρά. Και λάβουν από χαρά γιατί ακριβώς σήμερα εδώ για μεν τις μεγάλες τάξεις μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο βίωναν μέχρι τώρα, για δε τα νέα παιδιά, το οποίο είναι και πιο τυχερά, τα πρωτάκια, είναι κάτι καινούριο που θα το ζήσουν και πραγματικά το επίπεδο, εκτιμούμε, της διαβίωσης σε αυτό εδώ το χώρο θα είναι ό,τι καλύτερο που θα επιθυμούσε ο κάθε γονέας και ο κάθε άνθρωπος σήμερα στην κοινωνία μας. Εύχομαι υγεία στους μαθητές, μαθήτριες και στις οικογένειές τους και καλή πρόοδο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να τονίσω ένα σημείο από την ομιλία της Διευθύντριας που αφορά την αναγκαιότητα να έχετε επικοινωνία οι γονείς με το σχολείο. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όσο μικρό ή μεγάλο κατά την εκτίμησή σας, μιλήστε πρώτα με τον δάσκαλο και τη δασκάλα της τάξης. Εάν δεν σας ικανοποιήσει η απάντηση ή ο τρόπος με τον οποίο χειρίζετε κάποιο θέμα, στη συνέχεια θα απευθυνθείτε στην Διευθύντρια. Και αν και εκεί πάλι θεωρήσετε εσείς ότι πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα, όσο μικρό ή μεγάλο, επαναλαμβάνω, είναι κατά την εκτίμησή σας. Εδώ είμαστε εμείς, οι σχολικοί σύμβουλοι, η διοίκηση της εκπαίδευσης, να συμπαρασταθούμε, να το χειριστούμε, να το μοιραστούμε και να βρούμε τη σωστή λύση. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί γονείς και αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, επιτρέψτε μου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να μοιραστώ μαζί σας 2-3 σκέψεις. Έγιναν αναφορές για το καινούριο διδακτήριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μπω μέσα, να εισχωρήσω στο περιεχόμενο του διδακτηρίου και τι μέλη γενέστε σε αυτό. Όλοι εμείς προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι ο ρόλος του σχολείου πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται, να αλλάζει για να αλλάξει και η κοινωνία μας. Σε αυτό το καλύτερο μέλλον μπορούμε και εμείς να έχουμε συμμετοχή με τον κόπο μας, τις ευαισθησίες μας και την προσωπική μας διάθεση μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή αυτού του κόσμου.